Δεν δούλεψε με τους αναμενόμενους ρυθμούς και άρα τους αναμενόμενους τζίρους η αγορά των Ιωαννίνων, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΟΕΒΕ, Χρήστο Τάτσι. Λίγο ο καιρός, που δεν ήταν σύμμαχος, και πολύ περισσότερο η ακρίβεια δεν βοήθησαν στην πασχαλινή κίνηση στα εμπορικά καταστήματα. Η μεγαλύτερη δυσαρέσκεια, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΟΕΒΕ, διατυπώθηκε από τους κρεοπόλες που αυτό το Πάσχα, εξαιτίας των όλων όσων είχαν προηγηθεί με τις ανακοινώσεις του Υπουργού, δεν πούλησαν τα αναμενόμενα. Οι κρεοπόλες γειτονιάς είχαν ανταγωνιστούν τις τιμές των σούπερ μάρκετ, πράγμα που σε καμία περίπτωση δεν είναι εφικτό. Όπως είπε ο κ. Στάτσης, δέχτηκαν μεγάλο αριθμό παραπώνων για το θέμα αυτό, καθώς οι κρεοπόλες αυτή την περίοδο περίμεναν να δουλέψουν και δεν δούλεψαν με τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Η εστίαση δούλεψε, αλλά όχι όπως το προηγούμενο διάστημα και σε παλιότερες εποχές. Τα καταστήματα δεν έμειναν άδεια, αλλά δεν υπήρξε και η διακίνηση που είχε καταγραφεί σε προηγούμενες εορταστικές περιόδους. Ο κ. Στάτσης, ερωτηθής, εξήγησε ότι πρέπει να αναστραφεί το κλίμα στην αγορά, καθώς για πολλές επιχειρήσεις η συνεχής υστέρηση εσόδων θα δημιουργήσει οικονομική ασφυξία. Ναι, πράγματι είχε τον κόσμο, όχι αυτόν που περιμέναμε, ούτε αυτόν που είχε τα Χριστούγεννα. Η αγορά δεν κινήθηκε όσο θα περίμενε. Το καλά της αγοράς γενικά κάνει, της νοικοκυράς κάνει γενικά ζημιά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το ίδιο πάθαμε και με το αρνί. Όλα τα κρεοπολία είχαν μεγάλη πτώση και αυτό ευνοεί μόνο τις μεγάλες επιχειρήσεις, τις μεγάλες αλυσίδες. Και δυστυχώς μόνο αυτές κινούνταν και μέσα στο Πάσχα, αυτό είδαμε και στα εμπορικά και στα είδη πρώτης ανάγκης, τα σούπερ μάρκετ κτλ. Είναι το μόνο το οποίο δούλεψε το σούπερ μάρκετ. Μόνο αυτό δούλεψε πραγματικά και όλες οι κινήσεις οδηγούν στις μεγάλες επιχειρήσεις δυστυχώς. Η ραχοκοκαλιά της οικονομίας που είναι οι μικρές επιχειρήσεις και οι αυτοπασχολούμενοι αυτή τη στιγμή δίνουν μεγάλη μάχη να επιβιώσουν και δεν ξέρουμε με τα μέτρα που θα πάρθουν αν θα καταφέρουν να επιβιώσουν. Υπήρξε μια δυσαρέσκεια γιατί όπως είπατε ήρθε κόσμος, είχε κόσμο στα Γιάννενα, δεν βοήθησε και ο καιρός και κυρίως ο κόσμος ήταν μαζεμένος, δηλαδή μπορώ να πω ότι είχε ψωνίσει ο κόσμος, ήταν έτοιμος να το πούμε έτσι. Ναι, δεν βλέπαμε μεγάλη κινητικότητα στην αγορά παρότι ο κόσμος υπήρχε, δεν βλέπαμε μεγάλη κίνηση με σακούλες όπως ήταν παλιότερα και όπως περιμέναμε. Τα καταστήματα της εστίασης δούλεψαν λίγες μέρες, δούλεψαν από τη Μεγάλη Παρασκευή μέχρι και χθες. Όπως είπατε, ο καιρός δεν βοήθησε από το Μεγάλο Σάββατο και μετά. Είδαμε με τις βροχές και με αυτά ο κόσμος δυσκολεύεται να κινηθεί. Όλα έπαιξαν το ρόλο, το αρνητικό ρόλο στη συγκεκριμένη περίπτωση και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Μεγαλύτερη δυσαρέσκεια σαν πρόεδρος του ΕΒΕ από πού ακούσατε, από τους κρεοπόλες? Πράγματι, οι κρεοπόλες αυτή τη στιγμή που περίμεναν, γιατί είναι και η καλύτερη εποχή για αυτούς. Δυστυχώς, αυτά τα μέτρα που πάρθηκαν και η στήριξη οδηγούσε μόνο στα μεγάλα καταστήματα και ήταν η πιο αδικημένη αυτή την περίοδο. Πιστεύετε θα στρώσει το πράγμα το επόμενο διάστημα? Βλέπετε τέλος πάντων ένα φως για την αγορά? Κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να πάρθουν άμεσα μέτρα. Έχουμε δώσει τις κατευθύνσεις που πρέπει να κινηθεί η κυβέρνηση. Έχουμε όλες τις στατιστικές υπηρεσίες που έχουν βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Πιστεύουμε κάποια στιγμή να πάρθει και η δική μας ημεριά σοβαρά για να καταφέρουν να επιβιώσουν. Υπάρχουν μηνύματα θετικά, αλλά θέλει μεγάλη προσπάθεια ακόμα.